Χαίρετε! Ένα έκτακτο οδηγητικό vlog. Πολύ οδήγηση έχει πέσει αυτές τις μέρες και λέω να κάνω χρήσιμο το χρόνο όταν υπάρχει καλός φωτισμός, επαρκής φωτισμός, και από ό,τι βλέπω τώρα εδώ ο φωτισμός είναι και κολακευτικός, είναι favorable. Έτσι όπως χτυπάει ο ήλιος στο πρόσωπο, δείχνει το δέρμα μου σαν να είμαι 20 ετών και όμως είμαι 25 χρόνια μεγαλύτερη από 20 ετών. Λοιπόν, είδα ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που είχαμε κάνει, ένα live στο οποίο είχαμε αναφερθεί και στην περίπτωση αυτό του αποτρόπιου εγκλήματος της επίθεσης με βιτριόλη στην κοπέλα στην Καλλιθέα. Είδα ένα σχόλιο εκνευριστικότατο, το οποίο κακώς δεν το έβαλα απόκρυψη, δεν πάτησα το κουμπί απόκρυψη, πάτησα το κουμπί κατάργηση, το σβήσα. Κανονικά πρέπει να πατήσω απόκρυψη. Θυμάμαι ότι έλεγε αυτό το σχόλιο ότι μην τα τραγικοποιούμε κιόλας και έρχονται σιγά σιγά πράγματα στην επιφάνεια και έχει μαθευτεί και καλά, δεν ξέρω, λέω ότι έγραφε το σχόλιο ότι αυτή είχε χαλάσει δυο σπίτια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέει δεν το γράφω εγώ αυτό το πράγμα για να πω ότι είναι καλά που τις έκαναν, αλλά να έχουν υπόψη μου αυτές που χαλάνε σπίτια ότι μπορεί να έχουν και τέτοια. Και κάτσα και σκέφτηκα, ξέρετε ότι έχω χωρίσει πρόσφατα, εάν εγώ χώριζα και αφορμή για να χωρίσω, όχι αιτία για να χωρίσω, και αφορμή για να χωρίσω ήταν το τρίτο πρόσωπο, πώς θα ένιωθα για εκείνο το τρίτο πρόσωπο? Ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υποθετικά. Γιατί εγώ είμαι τώρα σε φάση που πενθώ χωρισμό, χωρισμό ξαφνικό, ο οποίος ήρθε δώρο στα γενέθλιά μου. Πώς θα ένιωθα? Το συζητούσα με μια φίλη μου και μου λέει, δεν θα ήθελες να μάθεις ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο? Της είπα, όχι. Μου λέει, τι εννοείς όχι? Της λέω, δεν με αφορά το τρίτο πρόσωπο. Δεν ήμουν παντρεμένη με το τρίτο πρόσωπο. Εάν υπάρχει, το πιο πιθανό να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν με αφορά, δεν έχει σχέση με μένα το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο βρέθηκε στο δρόμο του, στο δρόμο του οποιοδήποτε τρίτου προσώπου βρίσκεται ένα πρώτο πρόσωπο το οποίο είναι διατεθειμένο να πιστήσει. Ένα πρώτο πρόσωπο το οποίο στρίβει δια του κεράτου. Δεν φταίει το τρίτο πρόσωπο εάν το πρώτο πρόσωπο το έχει να πατά και είναι ο τρόπος με τον οποίο φεύγει από καταστάσεις που προφανώς το δυσκολεύουν. Πρώτο πρόσωπο, για σκοπούς συνεννόησης αυτού του vlog, είναι ο άνδρας με τον οποίο είσαι παντρεμένη, η γυναίκα με την οποία είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη κτλ. Είναι αυτός που απατά. Αυτός που απατά είναι το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία, είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Είναι ένας γάμος στον οποίο είναι δύο άνθρωποι και το πρώτο πρόσωπο, ο ένας από τους δύο, άνδρας ή γυναίκα, λειτουργεί με αυτόν τον υποχθόνιο τρόπο. Γιατί είναι πολύ υποχθόνιος τρόπος τη στιγμή που είσαι παντρεμένος, που είσαι παντρεμένη με κάποιον, αντί να εξηγηθείς, να πεις τα προβλήματά σου, να τα βάλεις όλα πάνω στο τραπέζι, να μιλήσεις ανοιχτά και είτε να επιληθούν τα προβλήματα και να προχωρήσει ο γάμος αρμονικά, είτε να υπάρχει μια κοινή συνεννόηση ότι δεν μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα και να πάρει ο καθένας χωριστό δρόμο. Και άμα πάρει ο καθένας χωριστό δρόμο, ο καθένας όποτε θέλει, αν θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Εγώ με τις άποψεις ότι μόλις χωρίσεις δεν κάνεις άλλη σχέση, ούτε καν φλερτάρεις. Αυτή την άποψη έχω εγώ ως πρόσωπο. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει την άποψη ότι εγώ μόλις χωρίσω θέλω να φλερτάρω για να νιώθω καλά. Εγώ έχω την άποψη ότι μόλις χωρίσεις βρίσκεις τον εαυτό σου. Η άποψή μου. Εντάξει. Λοιπόν. Και σκέφτομαι υποθετικά. Αν το πρώτο πρόσωπο έχει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Δεν τον έχει αποκτήσει σήμερα. Δεν τον έχει αποκτήσει χθες. Τον είχε από πριν. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα όταν γνωρίζουμε κάποιον να μαθαίνουμε το ιστορικό του και το ιστορικό των σχέσεων του. Και αν έχει απαντήσει προηγούμενους συντρόφους. Και αν είχε ξανά αυτή τη συμπεριφορά του στυλ στα καλά καθούμενα. Που νομίζει το τέρι μου, το δεύτερο πρόσωπο, ότι είμαστε στα καλά καθούμενα. Λέγω, δεν είμαι στα καλά καθούμενα γιατί έχω βαρεθεί αυτό το γάμο. Δεν είμαι στα καλά καθούμενα γιατί έχω βαρεθεί που η σχέση μας έχει πιάσει ένα πλατό. Δεν είμαι στα καλά καθούμενα γιατί έχω βαρεθεί τη ρουτίνα. Δεν είμαι στα καλά καθούμενα γιατί γουστάρω νέες περιπέτειες και νέες εμπειρίες. Δεν είμαι στα καλά καθούμενα γιατί έχω παράπονα από τη γυναίκα μου, από τον άντρα μου, τα οποία δεν τα έχω επιλύσει και νομίζω δεν θα επιληθούν. Τέλος πάντων, νιώθω άβολα μέσα σε αυτό το γάμο. Δεν είμαι καλά. Και εμένα ο τρόπος μου για να γίνομαι καλά είναι να παίζω δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εάν το πρώτο πρόσωπο έχει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τον είχε και από πριν.
Και καλά κάνουμε όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο να ζητούμε να μάθουμε πράγματα για το παρελθόν του. Βέβαια θα μου πείτε, καλά ρε Θέκλα, θα έρθει να μας πει, ξέρεις Θέκλα, εγώ είχα απαντήσει την προηγούμενη μου γυναίκα, την πρώτη μου φιλενάδα, είχα απαντήσει τον τάδε. Μπορεί να μην μας τα πει. Ναι, μπορεί να μην σας τα πει. Γνωρίστε τον άλλον καλύτερα. Όπως έγραψε μια φίλη πολύ πετυχημένα σε ένα σχόλιο χθες προχθές στο YouTube, λέει να βάζετε και τη λογική να δουλεύει όταν γνωρίσετε κάποιον, όχι μόνο το συναίσθημα. Παθήματα να μας γίνουν μαθήματα αυτά. Λοιπόν, το πρώτο πρόσωπο το έχει. Είναι ένας τρόπος, ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Δεν είμαι καλά στο γάμο μου και δεν κάνω κάτι δραστικό για να διορθώσω το γάμο μου ή για να λήξω το γάμο με αξιοπρεπώς και προχωρώ παρακάτω, κάνω άλλη γνωριμία, φλερτάρω με ένα τρίτο πρόσωπο ή κάνω σχέση με ένα τρίτο πρόσωπο και μετά φλερτάρω και με ένα τέταρτο πρόσωπο κτλ. Όμως, φταίει το τρίτο πρόσωπο, φταίει το τέταρτο πρόσωπο αν έχει δύο φιλενάδες ή αν έχει δύο φίλους μία, φταίει, έχει χαλάσει ένα γάμο το τρίτο πρόσωπο, ναι, το τρίτο πρόσωπο καθόταν σπίτι του και έλεγε πω 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 πια στο γάμο θα χαλάσω σήμερα και ανού το γάμο θα χαλάσω σήμερα, έχω εδώ μια λίστα με ανθρώπους που δεν πάω, με ανθρώπους που δεν γουστάρω και θέλω να τους χαλάσω τους γάμους τους. Οπότε όρτσα προχωράω και πάω και αρχίζω να χαλάω γάμους. Αυτή δεν μ' αρέσει, έχει μείνει μεγάλη μύτη της, ας πάω να της πιάσω τον άντρα να της χαλάσω τον γάμο. Αυτή δεν τη γουστάρω γιατί είναι πετυχημένη, ας πάω να της πιάσω τον άντρα. Αυτόν τον τύπο δεν τον πάω γιατί είναι πιο επιτυχημένος από εμένα ή βγάζει περισσότερα χρήματα. Ας πάω να του πιάσω τη γυναίκα να του χαλάσω το σπίτι. Ρε παιδιά, ξυπνήστε. Δεν κάθεται ο ένας και ο άλλος σπίτι του και σκέφτεται πώς να μας χαλάσουν εμάς τους γάμους μας. Το πρώτο πρόσωπο είναι που χρησιμοποιεί αυτόν τον συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας. Που αντί να επιλύσει τα προβλήματα του πάει και δημιουργεί κι άλλα. Το πρόβλημα μας δεν είναι το τρίτο πρόσωπο. Το πρόβλημα μας είναι το πρώτο πρόσωπο και το δεύτερο πρόσωπο. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Εάν ήμουν σε αυτή τη θέση και ήμουν δεύτερο πρόσωπο, δηλαδή εάν ήμουν ένα πρόσωπο που έχει απατηθεί, που έχει απατηθεί και έχει χωριστεί κιόλας, εντάξει, εάν λέω, μιλάω αποθετικά, εάν ήμουν το δεύτερο πρόσωπο, πού είναι η θέση μου, πού είναι η δική μου θέση. Η δική μου θέση είναι, πρώτα απ' όλα, ότι έχω κάνει κακή επιλογή συντρόφου. Ότι έχω επιλέξει έναν σύντροφο ο οποίος στρίβει δια της εξουσιαστικής σχέσεως, στρίβει δια του κεράτου. Άλλοι στρίβουν δια του ραβόνους, άλλοι στρίβουν δια του κεράτου. Άρα έκανα κακή επιλογή. Να. Πού είναι η δική μου ευθύνη? Ότι υπήρχαν σημάδια μέσα στη σχέση ότι κάτι πήγαινε χ, αλλά εγώ έβαζα μπροστά το συναίσθημα και έκανα υπομονή, υπομονή, κουράγιο, υπομονή, υπομονή, κουράγιο. Δεν κάνουμε υπομονή για κανέναν. Δεν κάνουμε κουράγιο για κανέναν. Όσες μαλαγανιές και αν ξέρει να μας πει, όσα λόγια και αν ξέρει να μας πει, άμα τα ακούσουμε, θα ευαισθητοποιηθούμε και θα βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την κοπέλα, αυτόν τον άνδρα. Μάνα μου, δεν νιώθει καλά. Και είναι κλεισμένη στον εαυτό της και είναι κλεισμένο στον εαυτό του επειδή κάτι του συμβαίνει. Και όχι είναι κλεισμένο στον εαυτό του και κλεισμένο στον εαυτό του επειδή θα πάει να κλειστεί στον μπάγκιο, να στείλει μήνυμα στον κόμενο, στην κόμερα. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Πού κοιμόσουν ένα δεύτερο πρόσωπο στα χαμομήλια την ώρα που σου λέγε μωρό μου, κάτσε εσύ να δει τηλεόραση να χαλαρώσει. Θα πω πρώτη να ξαπλώσω. Θα πω πρώτη να ξαπλώσω. Και πήγαινε και έστελνε μήνυμα από το δωμάτιο. Πού κοιμόσουν στα χαμομήλια, μωρή, ωραία, πού κοιμόσουν. Ήσουν εκεί σε εκείνο το γάμο. Ήσουν εκεί. Είχες πάρει κάποια πράγματα για δεδομένα. Είχες θεωρήσει ότι έδισες το γάιδαρό σου. Δηλαδή, εντάξει, έχω λύσει το θέμα μου του γάμου, της σχέσεως. Έχω λύσει το ερωτικό. Τον έχω εκεί, την έχω εκεί. Οπότε εγώ ασχολούμαι με τα σκαριέρας μου, με το ένα με το άλλο. Και ας γίνεται πάρτι από πίσω μου, από τρίτο πρόσωπο, με τρίτο πρόσωπο, με τέταρτο πρόσωπο, με το πρόσωπο. Εγώ δεν κοιτάω γιατί κοιτάω τα δικά μου. Φταίς και εσύ δεύτερο πρόσωπο, φταίς. Φταίς και για την αρχική επιλογή που έχεις κάνει. Φταίς για τα σημάδια που έχεις παραβλέψει. Και φταίς για εκείνες τις φορές που το ένστικτό σου, το gut instinct σου έλεγε φύγε από αυτό το γάμο, φύγε από αυτή τη σχέση γιατί δέχεσαι κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση που είναι πιο δύσκολη να την καταλάβεις και πιο δύσκολη να την αντιμετωπίσεις. Φύγε παιδί μου, πόσα μούτρα να φας. Φύγε παιδί μου, πόσες φορές ο άλλος να ξεφυσάει και να είναι δυστυχής. Φύγε παιδί μου, λήξε το. Λήξε το, άμα δεν τσουλάει λήξε το. Οπότε φιλενάδες και φίλοι,
σας μιλάω ως μια γυναίκα άρτη, ξαφνικώς χωρίς θύσα, που δεν γνωρίζω αν είμαι δεύτερο πρόσωπο και δεν γνωρίζω αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ότι εμείς οι ίδιοι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεων μας και δεν τα βάζουμε με οποιονδήποτε τρίτον έτυχε να βρεθεί στο δρόμο του πρώτου προσώπου, το οποίο έχει αυτό το καθόλου όμορφο συνήθειο να στρίβει δια της δημιουργίας παράλληλης σχέσεως. Έχει το άνθρωπος. Τον πήρες αυτόν τον άνθρωπο? Δεν τον έλεγξες καλά? Κάθισες και σχολιώσουν με άλλα πράγματα? Σου λέγε ωραία λόγια που σου άρεζαν και εσύ τα πίστευες? Φάτα τώρα, τα λόγια εννοώ. Με τα λόγια λένε, χτίζω ανώγια και κατόγια, έτσι λένε στην Κύπρο. Με τα λόγια χτίζεις ανώγια και κατόγια, με τα λόγια χτίζεις όκρα σπίτια. Οι πράξεις αυτού του ανθρώπου, τι έλεγαν? Οπότε για μένα είναι ένας πολύ, πώς να το χαρακτηρίσω, ένας ρατσισμός, κοινωνικός ρατσισμός απαράδεκτος. Να τα βάζουμε με το τρίτο πρόσωπο και να μην τα βάζουμε με τον εαυτό μας που έχουμε επιλέξει το πρώτο πρόσωπο αν είμαστε το δεύτερο πρόσωπο, ή με τον εαυτό μας αν είμαστε το πρώτο πρόσωπο που δεν ξέρουμε να κάνουμε ξεκάθαρες σχέσεις. Σοβαρά. Σας λέω, αυτό είναι καθαρά υποθετικό. Είναι το vlog, είναι βασισμένο σε μια συζήτηση που είχα προλίγο με μια φίλη μου, πήγα για καφέ στο μαγαζί της, η οποία μου έλεγε, αν μάθαινες για παράδειγμα ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο, θα ήθελες να μάθεις ποιο είναι? Και της είπα, όχι. Θα θύμωνες με το τρίτο πρόσωπο? Αχ, οι αλλεργίες, μην δείτε τα σημάδια. Και της είπα, όχι. Μα καλά, δεν θα έχεις περιέργεια? Και της είπα, όχι. Μου λέει, γιατί? Λέω, ο μόνος λόγος να θέλω να γνωρίσω το τρίτο πρόσωπο, εάν υπάρχει ή αν υπήρχε, θα ήταν για να το προειδοποιήσω. Αλλά πάλι δεν θα με άκουγε. Γιατί όταν είσαι μέσα στα μέλια, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, πολύ ερωτευμένη, δεν ακούς κανένα. Παίρνει μπροστά το συναίσθημα και πάβει λογική. Οπότε φτιάχνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι σταματάτε να τα βάζετε με τα τρίτα πρόσωπα. Μην τα βάζετε με κανένα. Βάρτε την ενέργεια σας στον εαυτό σας, στις σχέσεις σας. Να βάζουμε την ενέργεια μας στον εαυτό μας, στις σχέσεις μας. Να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να κάνουμε επιλογές βασισμένες στη λογική και στην ποιότητα των ανθρώπων. Και όχι στο συναίσθημα και στη συγκίνηση και στο πάθος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αφήστε τα τρίτα πρόσωπα στην θέση τους, στην ησυχία τους. Και είναι κρίμα τα τρίτα πρόσωπα. Γιατί κάποια που είναι τρίτο πρόσωπο μπορεί να γίνει δεύτερο πρόσωπο. Ή κάποιος που είναι τρίτο πρόσωπο μπορεί κάλλιστα να γίνει δεύτερο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν η φιλενάδα γίνει σύζυγος, να βρεθεί απατημένη. Όταν ο φίλος γίνει σύζυγος, να βρεθεί απατημένος. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους που απατάνε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είναι με εμάς που ενώ αγοράζουμε μήλο, περιμένουμε να συμπεριφερθεί σαν καρπούζι. Μήλο πήρες, παιδί μου. Δεν θα έχει χυμό. Μήλο πήρες. Άλλη γεύση θα έχει. Τα βάζω με εμάς που διώχνουμε τις ευθύνες από τον εαυτό μας, που θεωρούμε ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, που θεωρούμε ότι εμείς είμαστε μίζερα ανθρωπάκια. Μας έχει βρει αυτό το τρίτο πρόσωπο το κακό και μας χάλασε το γάμο. Και θυμώνω και πολύ με τον εξαγνισμό, δεν ξέρω εγώ, η μάνα μου τον καημένο τον άνδρα, τον τήληξε αυτό το τρίτο πρόσωπο, η μάνα μου την καημένη τη γυναίκα, την τήληξε το τρίτο πρόσωπο. Όχι, μάνα μου, άμα είσαι παντρεμένος, άμα είσαι παντρεμένη και πας και τα φτιάξεις με κάποιον άλλον, εσύ τα φτιάξες. Δεν σου βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό. Εντάξει, και δικαιούσε να τα φτιάξεις. Και δικαιούσε μετά να ζήσεις και με τις επιλογές σου. Και εύχομαι να ζήσεις καλά, όποιος και να είσαι. Δεν ευχόμαστε στους ανθρώπους άσχημα πράγματα. Αλλά έτσι ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του και αυτά που λέμε να τα πράττουμε. Και ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το vlog, γιατί είχα κάνει το vlog για το τρίτο πρόσωπο πριν καιρό, έχει 2-3 μήνες, που ούτε καν ήξερα ότι θα χώριζα. Ενώ κοιμόμουν στα χαμομήλια, δεν ήξερα, ξαφνικός ο χωρισμός μου. Και είχα εκφράσει αυτές τις απόψεις και θέλω να σας πω ότι σήμερα που είμαι σε διάσταση, σήμερα που θα μπορούσε να είμαι δεύτερο πρόσωπο, δεν γνωρίζω, εξακολουθώ να έχω τις ίδιες απόψεις. Δεν μας φταίει το τρίτο πρόσωπο. Ο εαυτός μας φταίει, και λίγο το πρώτο πρόσωπο, αλλά παρακάτω, εμείς το παντρευτήκαμε. Πάω στο σούπερ μάρκετ τώρα να ψωνίσω τα πάντα όλα, φιλιά!